κύριοι, καλή σας μέρα. Καλώς ήρθατε στην πρωινή επισκόπηση 5η 8 Δεκεμβρίου και πάμε να δούμε μαζί τις κυριότερες ειδήσεις από την κοινοβουλευτική επικαιρότητα. Δεκτό κατά πλειοψηφία έγινε το νομοσχέδιο για την επιλογή, κατάρτιση και επιμόρφωση των δικαστικών υπαλλήλων στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών. Με την ομοθετική της πρωτοβουλία, η κυβέρνηση απαντά σε ένα υπαρκτό πρόβλημα που δεν αντιμετωπίστηκε για δεκαετίες, τόνισε στην ομιλία του ο Υπουργός Δικαιοσύνης Κώστας Τσιάρας. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης ζήτησαν να διενεργηθεί άμεσα διαγωνισμός για την κάλυψη των κενών θέσεων δικαστικών υπαλλήλων και να αυξηθούν οι αποδοχές τους. Ενώ από την πλευρά της η κυβέρνηση χαρακτήρισε το νομοσχέδιο ως αυτονόητη μεταρρύθμιση, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα σοβαρά ζητήματα υποστελέχωσης των δικαστηρίων. Ερχόμαστε σήμερα ουσιαστικά να κλείσουμε αυτό το μεγάλο κύκλο των μεταρρυθμίσεων με την ίδρυση της κατεύθυνσης στην Εθνική Σχολή Δικαστών για την πρόσληψη, την μόρφωση και την διαβίου επιμόρφωση των δικαστικών υπαλλήλων. Πραγματικά δεν μπορώ να κατανοήσω τις θέσεις των περισσότερων κομμάτων, διότι μια μεταρρύθμιση η οποία στην πραγματικότητα απαντά σε ένα υπαρκτό πρόβλημα που δεν αντιμετωπίστηκε για δεκαετίες και το οποίο στην πραγματικότητα δεν θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί με κανέναν απολύτως άλλο τρόπο από το να συστήσει κανείς μια διαδικασία ώστε κάθε χρόνο να γίνεται διαγωνισμός με βάση τα κενά τα οποία προβλέπονται από το Υπουργείο Εσωτερικών να γίνονται οι ανάλογες προσλήψεις, να απελαγοδρομεί κανείς ή να επιχειρηματολογεί σε ένα πεδίο το οποίο δεν έχει σχέση με την πραγματικότητα. Διασφαλίζει την αξιοκρατική επιλογή, την άρτια θεωρητική και πρακτική τους εκπαίδευση, την εξαρχή συνεργασία δικαστικών υπαλλήλων με τους δικαστές. Δεν θα λύσει σε καμιά περίπτωση την υπαμοιβόμενη εργασία των δικαστικών υπαλλήλων. Προβλέπεται μια πολύπλοκη και απαιτητική διαδικασία, παρακάμπτεται τον ΑΣΕΠ και αφενός εκτός από τις γραπτές εξετάσεις έχετε και προφορικές εξετάσεις στο ίδιο γνωστικό περιεχόμενο, πράγμα το οποίο θα δυσκολεύσει πολύ περισσότερο την πρόσληψη αυτών των υπαλλήλων. Στο σύνολο λοιπόν 8.769 οργανικών θέσεων δικαστικών υπαλλήλων όλων των κλάδων και όλων των κατηγοριών υπηρετούν 5.966, δηλαδή υπάρχουν 2.803 κενές οργανικές θέσεις. Η αναλογία δικαστών, δικαστικών υπαλλήλων μειώνεται συνεχώς και αυτή τη στιγμή είναι στο 1,09 δικαστικοί υπάλληλοι αναδικαστικό λειτουργό. Κατάσταση που χωρίς καμιά απολύτως υπερβολή χαρακτηρίζεται τουλάχιστον εκρηκτική. Και βέβαια, κύριε Υπουργέ, δεν σας καθιστά λιγότερο υπεύθυνους να αναμασάτε τη δικαιολογία της στο έγκλημα υπάρχουν και συνένοχοι στις προηγούμενες κυβερνητικές θητείες. Πόσο μάλλον όταν οι συνέπειες που έχει διαμορφώσει η χρόνια πράγματι κυβερνητική πολιτική της υποχρηματοδότησης και της υποστελέχωσης έχουν προπολού ξεπεράσει τα ανεκτά όρια. Κάντε λοιπόν μια γενναία αύξηση αποδοχών και δεν το λέω λαϊκίστικα για να γαϊδέψουμε αυτιά. Όχι, γιατί εδώ μιλάμε για τη δικαιοσύνη, δεν μιλάμε τώρα για οτιδήποτε. Και έτσι θα λυθεί το πρόβλημα. Ενεργοποιήστε και πάλι τη λίστα του 17. Μπορεί κάποιοι άνθρωποι να το ξανασκεφτούν και να επιστρέψουν. Και κάτι να κερδίσουμε ως χώρα. Δεικνύει τον εμπεγμό της κυβέρνησης προς τους δικαστικούς υπαλλήλους. Την αυταρχική της στροφή. Καθώς και την αποστροφή της προς τη διαφάνεια. Τον έλεγχο και τον ουσιαστικό διάλογο που θα έπρεπε να υπάρχει. Αυτό είναι ένας κύριος λόγος που είμαστε κριτικοί προς το νομοσχέδιο και εννοείται πως θα το καταψηφίσουμε. Πρόκειται για αυτονόητη μεταρρύθμιση, αυτό που επιχειρείτε, κύριε Υπουργέ. Μια αυτονόητη μεταρρύθμιση η οποία τεκμηριώνεται και δικαιολογείται ως ένα ζητούμενο εδώ και πολλά χρόνια. Η δυνατότητα υποδοχής νέων υποψηφίων ετησίως είναι περιορισμένη και σίγουρα δεν ανταποκρίνεται στις άμεσες ανάγκες και μάλιστα σε ένα σχέδιο νόμου που θα ξεκινήσει πρακτικά να εφαρμόζεται από το επόμενο δικαστικό έτος. Τα νομοθετήματα στηρίζονται κατά 80% στη μελέτη Πισαρίδη, ενώ στο 100% των προαπαιτουμένων των μνημονίων και τώρα του Ταμείου Ανασυγκρότησης που τα ονομάζει πλέον ορόσημα. Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε πέραν της ταχύτητας και της απαιτούμενης εγρήγορης της δικαιοσύνης και ένα ποιοτικό σύστημα με ποιοτικά εκπαιδευμένο προσωπικό σε όλα τα επίπεδα. Και αυτή η κυβέρνηση, πράγματι, τον ανθρώπινο παράγοντα, ο οποίος είναι βασικός άξονας για την ομαλή λειτουργία της δικαιοσύνης, τον έχει πολύ ψηλά στην πρώτη προτεραιότητα της νομοθέτησής της.
Με την ακρόαση φορέων συνεχίστηκε στην Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης της Βουλής η επεξεργασία του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο «Δημοτική Αστυνομία Φορείς Λαϊκών Αγορών, απλούστευση διαδικασιών μεταξύ ΟΤΑ και αποκεντρωμένων διοικήσεων, όπως και ρυθμίσεις εξομάλυνσης της εκλογικής διαδικασίας κατοίκων εξωτερικού». Υπέρ των αλλαγών στις λαϊκές αγορές στάχθηκε ο εκπρόσωπος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος Γιώργος Βλάχος, επισημένοντας ότι ο νέος θεσμός θα ενισχυθεί με δυναμικό μέσα και εξοπλισμό για ευελιξία στην υλοποίηση των αποφάσεων. Υπέρ του νομοσχεδίου και των διατάξεων για τις λαϊκές αγορές στάχθηκε και ο εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Σωματείων Πολιτών Λαϊκών Αγορών. Σήμερα είναι μια ιστορική ημέρα, μια ημέρα χαράς και δικαίωσης των αγώνων του κλάδου μας. Χρειάστηκε να περάσουν 8 χρόνια επίπονων και επίμονων προσπαθειών με την υποβολή δεκάδων υπομνημάτων και πάμπολων συναντήσεων με τους αρμόδιους φορείς της πολιτείας για να φτάσουμε στη σημερινή απολύτως θετική έκβαση του κορυφαίου αιτήματός μας. Την ίδρυση ενός νέου φορέα που θα διαχειρίζεται τα ζητήματα των αγορών και των πολιτών τους όπως ίσχυε από την εποχή του Ελευθερίου Βενιζέλου μέχρι το 2014. Το σχέδιο νόμου που συζητιέται σήμερα στην Επιτροπή, με τις αλλαγές που επιφέρει στον τρόπο διοίκησης των λαϊκών αγορών, αποτελεί μια μεγάλη ριζική μεταρρυθμιστική τομή. Η διαχείριση των λαϊκών αγορών μεταφέρεται από τη Διεύθυνση Λαϊκών Αγορών της Περιφέρειας Αττικής σε δύο νομικά ανεξάρτητα πρόσωπα δημοσίου δικαίου, όπως είναι και το πάγιο αίτημα όλων των φορέων του χώρου. Την αντίθεση της στη μετατροπή της Διεύθυνσης Λαϊκών Αγορών σε φορέα εξέφρασε η κυρία Αριάδνη Παγανέλη, γραμματέας του Συλλόγου Υπαλλήλων Περιφέρειας Αττικής. Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η κυρία Βέτα Πανουτσάκου, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπαλλήλων Ερετών Περιφερειών Ελλάδος. Εγώ θέλω να μεταφέρω εκ μέρους του Συλλόγου Υπαλλήλων Περιφέρειας Αττικής ουσιαστικά την αντίθεση της συντριπτικής πλειοψηφία σχεδόν του συνόλου των υπαλλήλων της Διεύθυνσης Λαϊκών Αγορών της Περιφέρειας Αττικής, οι οποίοι έχουν ήδη στείλει και επιστολή με την οποία δηλώνουν την αντίθεσή τους, την πλήρη αντίθεσή τους σε αυτή την εξέλιξη της μετατροπής, δηλαδή της Διεύθυνσης Λαϊκών Αγορών σε αυτόνομο, σε φορέα. Αυτό που υπόθηκε και αρχικά, ότι και τα συνδικαλιστικά όργανα των εργαζομένων εκφράζουν την συντριπτικότητα την πλειοψηφία των εργαζομένων και είναι κατηγορηματική αντίθεση των εργαζομένων στο νομοσχέδιο αυτό, στα άρθρα για τις λαϊκές αγορές, γιατί ακριβώς αυτοί οι συνάδελφοι μέχρι το 2014, που υπήρχε ο Οργανισμός Λαϊκών Αγορών, θα έλεγα έτσι πολύ λαϊκά, έχουν λουστεί τις πλάτες τους αυτό το καθεστώς. Για θετική τομή στη λειτουργία της Δημοτικής Αστυνομίας έκανε λόγο ο εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, Γρηγόρης Κωνσταντέλος, ζητώντας παράλληλα αλλαγές για το Πειθαρχικό Συμβούλιο, την κινητικότητα και την εκπροσώπηση των Δήμων σε θέματα λαϊκών αγορών. Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο νομίζω ότι φέρνει μια πραγματική τομή, θετική τομή στη λειτουργία της Δημοτικής Αστυνομίας. Έχουμε συμμετάσχει, όπως είπα, σε όλες τις φάσεις της συγκεκριμένης διαδικασίας. Έχουν ακουστεί οι απόψεις και έχουν υιοθετηθεί περισσότερες εξ αυτών της ΚΕΔΕ. Θετικές χαρακτήρισαν τις διατάξεις του νομοσχεδίου για τη Δημοτική Αστυνομία εκπρόσωποι συναρμόδιων φορέων. Ευτυχώς σήμερα η κυβέρνηση δημιουργεί για πρώτη φορά το νομοθετικό πλαίσιο και διαμορφώνει τις προϋποθέσεις για μια σοβαρή αναβάθμιση της υπηρεσίας αυτής με όρους και προϋποθέσεις του σήμερα για να παίξει τον πραγματικό ρόλο για την καλύτερη λειτουργία των πόλεων και την εξυπηρέτηση των πολιτών. Με ικανοποίηση είδαμε ότι έπειτα από 14 χρόνια έρχεται ένα νομοσχέδιο προς ψήφιση στη Βουλή, το οποίο πιστεύουμε ότι λειτουργεί υπέρ της αναβάθμισης της Δημοτικής Αστυνομίας. Ένας θεσμός, ο οποίος από το 2008 με τον νόμο που είχε ψηφιστεί το 37-31 ταλανιζότανε, για το πώς πρέπει να ασκούνται οι αρμοδιότητες, για τον εξοπλισμό πρέπει να έχει και πολλές φορές ακροβατούσε σε ένα τεντωμένο σκηνή μεταξύ παρανομίας και νομιμότητας.
Παραμένουμε στο θέμα. Κάλεσμα στους κατοίκους εξωτερικού που θέλουν να ψηφίσουν στις χώρες που διαμένουν, απίφθινε ο Υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορύδης, τονίζοντας πως δεν πρέπει να περιμένουν τελευταία στιγμή για την εγγραφή τους στους εκλογικούς καταλόγους. Ο κ. Βορύδης, κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών για τη Δημοτική Αστυνομία στην Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, εξήγησε τις νέες αρμοδιότητες και το νέο ρόλο που θα επιτελέσουν για τους Δήμους. Ψηφίστηκε επί των άρθρων το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών που αφορά στη Δημοτική Αστυνομία, φορείς λαϊκών αγορών, απλούστευση διαδικασιών μεταξύ ΟΤΑ και αποκεντρωμένων διοικήσεων, ρυθμίσεις εξομάλυνσης της εκλογικής διαδικασίας κατοίκων εξωτερικού και λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών. Οι ηγέτες των κομμάτων κατέθεσαν τις απόψεις τους σε συγκεκριμένα άρθρα του νομοσχεδίου. Ειδικά στους μικρούς δήμους μπορούν να ασκούνται οι αρμοδιότητες της πρώτης κατηγορίας, στους μεσαίους ασκούνται οι αρμοδιότητες της πρώτης και της δεύτερης ομάδας, ενώ και τις τρεις κατηγορίες ασκεί η Δημοτική Αστυνομία των μεγάλων δήμων. Το έτσι και αλλιώς ανεπαρκές προσωπικό δεν μπορεί να μετακινείται από δήμο σε δήμο, καλύπτοντας κενά στον έναν με εντελώς προσωρινό τρόπο και δημιουργώντας κενά στον άλλο δήμο. Επανέρχομαι σήμερα στο μείζον ζήτημα της αντισυνταγματικότητας που προέκυψε με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που το βάζετε σαν τα σκουπίδια κάτω από το χαλί, αλλά αυτό δεν κρύβεται. Είναι μεγάλο για να κρυφτεί. Η ενίσχυση της ευελιξίας και αποτελεσματικότητας της Δημοτικής Αστυνομίας κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της μεταφράζεται σε μετατροπή της Δημοτικής Αστυνομίας σε παρακλάδι της Ελλάς. Εμείς διαχρονικά έχουμε εκφράσει την πλήρη αντίθεσή μας. Την εκφράζουμε και σήμερα σε αυτό το νομοσχέδιο. Και πιστεύουμε ότι ο λαός πρέπει να κρίνει. Οι δήμαρχοι δηλαδή τι θεωρούν τον κόσμο, παραβάτες. Δεν μεταρρυθμίζεται καθόλου και σας επαναλαμβάνω, το νομοσχέδιο γενικώς είναι ένα μακροσκελές προεκλογικό νομοσχέδιο, επιχειρεί να διορθώσει ορισμένα κακό σκήμενα. Ο Υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορύδης, αφού άκουσε προσεκτικά τις τοποθετήσεις των κομμάτων, αναρωτήθηκε τι τελικά θέλει ο Δημότης αλλά και τι θέλει η Δημοτική Αστυνομία και μίλησε για το νέο ρόλο της. Τους δημοτικούς αστυνομικούς, τους ίδιους, τι τους ενδιαφέρει? Τους ενδιαφέρει και αυτοί να μπορούν να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στα αιτήματα των πολιτών, αλλά ταυτόχρονα τους ενδιαφέρει να μπορούν να κάνουν αποτελεσματικά τη δουλειά τους, να είναι καλά εκπαιδευμένοι, να έχουν ένα ακέραιο σύστημα προσλήψεων, να έχουν ένα ακέραιο σύστημα επιλογής προϊσταμένων και ιεραρχικής τους εξέλιξης και να είναι ξεκάθαρος ο ρόλος και η χαρακτήρας της δουλειάς τους. Προσέξτε λοιπόν τώρα πώς αυτά δέσανε σε αυτό το νομοθέτημα. Ο Υπουργός Εσωτερικών κάλεσε τους κατοίκους του εξωτερικού που θέλουν να ψηφίσουν στις χώρες που διαμένουν να μην περιμένουν τελευταία στιγμή για την εγγραφή τους στους εκλογικούς καταλόγους. Μιλώντας από το βήμα της Επιτροπής, ο κ. Βορύδης είπε ότι με το προϋφιστάμενο καθεστώς δινόταν η δυνατότητα στους κατοίκους εξωτερικού τρεις ημέρες μετά την κήρυξη των εκλογών να δηλώσουν ότι επιθυμούν να ψηφίσουν στο εξωτερικό. Όπως σημείωσε, εάν έρθουν εκείνο το τριήμερο 10.000 ή 20.000 άνθρωποι να γραφτούν, είναι αδύνατο για τις αρμόδιες υπηρεσίες να εξετάσουν τα αιτήματα. Τι λέμε και το λέμε στους κατοίκους εξωτερικού? Αυτοί που θέλουν να εγγραφούν επειδή πλησιάζουν οι εκλογές, μην περιμένουν τελευταία στιγμή να ακούσουν την κήρυξη. Να πάνε να εγγραφούν τώρα, γιατί τώρα πλέον η προθεσμία γίνεται μήνας. Για λειτουργικούς λόγους. Διότι αυτό ήταν τελείως αδύνατο να υλοποιηθεί. Το λέω λοιπόν σε όλους και το λέω δυνατά να τα ακούσουν και από το κοινοβούλιο. Θα το πούμε και με όσο δυνατόν πιο ισχυρό τρόπο και δυνατό τρόπο προς τους κατοίκους εξωτερικού. Οι εκλογές, αντικειμενικά είμαστε στο τελευταίο εξάμηνο της θητείας κυβέρνησης, πλησιάζουν. Μην περιμένουν να ακούσουν την εξαγγελία για να πάνε να γραφτούν. Ο πρόεδρος της Βουλής, Κωνσταντίνος Στασούλας, συναντήθηκε στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής διπλωματίας με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Παγκόσμιας Διοκοινοβουλευτικής Ένωσης Ελληνισμού. Έως σήμερα, η Γενική Συνέλευση της ΠΑΔΕΕ, που αποτελείται από ελληνικής καταγωγής βουλευτές του εξωτερικού, έχει υιοθετήσει σημαντικά ψηφίσματα για την υποστήριξη ελληνικών θεμάτων σε διεθνές επίπεδο. Στο εθνικό, όπως το χαρακτήρισε έργο, που επιτελεί η Παγκόσμια Διακοινοβουλευτική Ένωση Ελληνισμού ΠΑΔΕΕ, αναφέρθηκε ο πρόεδρος της Βουλής Κωνσταντίνος Στασούλας κατά τη συνάντηση που είχε στο γραφείο του με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της, τα οποία πραγματοποίησαν επίσκεψη στη χώρα μας. Η ΠΑΔΕΕ αποτελεί οργανισμό, ο οποίος συστάθηκε το 1996 με πρωτοβουλία της ελληνικής κυβέρνησης και απαρτίζεται από νυν και πρώην ελληνικής καταγωγής βουλευτές νομοθετικών σωμάτων της Αλλοδαπής. Η αποστολή της είναι απολύτως εθνική. Νομίζω πως είμαστε σε θέση να συντονίσουμε
όλες μας τις διεθνείς επιδιώξεις της χώρας με βάση την επιρροή που οι ομογενείς μας στο εξωτερικό, στα νομοθετικά και στα πολιτιακά σώματα έχουν αποδείξει ότι μπορούν να ασκήσουν σε όλα τα εθνικά θέματα, στο θέμα της Κύπρου, στο θέμα της τουρκικής προκλητικότητας, στο θέμα των γλυπτών του Παρθενώνα, στο θέμα της ψήφου των Ελλήνων του εξωτερικού και ένα σωρό άλλα θέματα, πάντα με ψηφίσματά σας, με την παρέμβασή σας, με τη θετική σας επίδραση, βοηθάτε τους εθνικούς στόχους. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της ΠΑΔΕ, Λεωνίδας Γραπτάκης, αναφέρθηκε στο επίπεδο συνεργασίας με το Μητροπολιτικό Κέντρο. Τα θέματα είναι πολύ σοβαρά. Τα μελετάμε κάθε μέρα. Τι μπορούμε να κάνουμε από τα κοινοβούλια, τα δικά μας, με το κοινοβούλιο εδώ, τους 300 μέλους, να έχουμε την επαφή, να συζητάμε όλα τα θέματα, όπως τα είπατε, και ακόμα πιο πολλά. Σήμερα προσέχουμε πάρα πολύ τι γίνεται εδώ πέρα στη Ανατολική Μεσόγειο, στο Αιγαίο, με το γείτονά σας, τι γίνεται, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε και με την Κύπρο. Όπως είπατε, αρκετά θέματα, ενέργεια, παιδεία, ακόμα να τονίσουμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε το ελληνικό λαό να έχουμε μια γέφυρα πιο κοντά με τις χώρες μας που είμαστε εκλεγμένοι. Στη συνάντηση παρέστηκε ο πρόεδρος της Επιτροπής Ελληνισμού της Διασποράς, Σάββας Αναστασιάδης. Έχουμε μια άριστη συνεργασία, συντονιζόμαστε σε κάθε πρόθεση για παρέμβαση. Συνοούμαστε για τον τρόπο που θα παρεύουν, αλλά αυτό που είναι σημαντικό, νομίζω, πάρα πολύ είναι οι επισκέψεις που κατά καιρούς γίνονται σε διάφορα μέρη της χώρας και τονώνεται έτσι το ηθικό, το πατριωτικό και το εθνικό ηθικό των Ελλήνων, βλέποντας δίπλα και τους εκλεγμένους ελληνικής καταγωγής σε ξένα κοινοβούλια να στηρίζουν τις προσπάθειες της χώρας και να στηρίζουν βεβαίως την ασφάλεια της χώρας απέναντι στις προσκλήσεις που έχουμε από τον γείτονα. Στην αντιπροσωπεία της ΠΑΔΕ συμμετείχαν οι πολιτιακοί γερουσιαστές Στέφαν Πάπας της πολιτείας Γουαϊόμινγκ και Μαρία Τζανάκης της πολιτείας Πενσιλβάνια, καθώς και οι βουλευτές Στίβ Γιοργανάς της Αυστραλίας και Άννη Κουτράκης του Καναδά. Συνεδρίασε η Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Ελληνισμού της Διασποράς και ενημερώθηκε από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Παγκόσμιας Διακοινοβουλευτικής Ένωσης Ελληνισμού, καθώς και από την Πρόεδρο και μέλη του Δικτύου Ελλήνων Ερετών Αυτοδιοίκησης της Ευρώπης για τις δραστηριότητές τους. Η δυναμική συμβολή της ελληνικής διασποράς στην προώθηση των εθνικών υποθέσεων σε διεθνές επίπεδο και η ενίσχυση των δεσμών της ομογένειας με τη Μητρόπολη βρέθηκαν στο επίκεντρο της ενημέρωσης των μελών της Επιτροπής από τους εκπροσώπους της Παγκόσμιας Διακοινοβουλευτικής Ένωσης Ελληνισμού και του Δικτύου Ελλήνων Ερετών Αυτοδιοίκησης της Ευρώπης. Συνεδρίαση κοινή αυτής της μορφής γίνεται για πρώτη φορά και γίνεται για καλύτερο συντονισμό και των δύο οργάνων της ΠΑΔΕ και του Δίκτυου Ερετών, έτσι ώστε συνεργαζόμενοι και με το Ελληνικό Κοινοβούλιο να μπορέσουμε να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Όχι μόνο οι Έλληνες 40 εκλεγμένοι, 30 που είμαστε σε 18 πολιτείες, πολιτικοί γερουσιαστές και βουλευτές και οι 5 μέλος του Κογκρέσου και οι 5 στις πολιτείες και Lieutenant Governors, 2 που έχουμε και Secretary of State. Όμως οι ξένοι βουλευτές, οι συνάδελφοί μας στις πολιτείες, μας λένε κάθε μέρα τι θέλει να πει το κράτος η Τουρκία. Έχουμε να σας πω, πολλοί δεν τους παίρνουμε και σοβαρά και υποστηρίζουμε τα θέματα για την Ελλάδα και για την Κύπρο. Το άλλο που είναι πολύ που τονίζουμε είναι την παιδεία. Επενδύσεις μεταξύ ελληνικές εταιρείες και αμερικάνικες εταιρείες να κάνουμε την αλλαγή. Όχι μόνο να έρχεται εδώ στην Ελλάδα η Oracle, η Microsoft, Onyx, όμως να έρχονται και ελληνικές εταιρείες προς εμάς, προς την ΗΠΑ. Το Κογκρέσο το έχει αντιληφθεί ότι η Ελλάδα είναι εταίρος κλειδί για την ασφάλεια της Ανατολικής Μεσογείου. Στη Πενσιλβανία χαρήκαμε ιδιαίτερως από το αποτέλεσμα των εκλογών του Νοεμβρίου, γιατί έχουμε τον πρώτο Τζον Φέτερμαν, τον δεύτερο δημοκρατικό γερουσιαστή. Αυτό για μας ήταν πολύ σημαντικό.
ήταν πολύ σημαντικό η Πενσιλβανία να έχει και δεύτερο δικό της δημοκρατικό γερουσιαστή. Και πραγματικά ήταν πολύ σημαντικές αυτές οι εκλογές και για την Ελλάδα, διότι πλέον έχουμε περαιτέρω έναν ακόμα σύμμαχο στην γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών. Είμαι πρόεδρος της Επιτροπής στο Κοινοβούλιο για θέματα εμπορίου, ανάπτυξης και εισαγωγές και μάλιστα αυτή τη στιγμή γίνονται ομιλίες με την κοινή αγορά εδώ στην Ευρώπη και με την Αυστραλία για να γίνει μια συμφωνία εμπορίου κτλ. Και νομίζω ότι είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία και για την Ελλάδα λόγω της σχέσης που έχει η Αυστραλία με την Ελλάδα, πάρα πολλούς Έλληνες που έχουν σχέσεις εδώ στην Ελλάδα για εμπόριο κτλ. Και είναι μια μεγάλη ευκαιρία νομίζω για το ελληνικό κράτος και για την Αυστραλία. Δραστηριοποιούμαστε δυναμικά στις χώρες που ζούμε και ο συντονισμός όλων των Ελλήνων αιρετών στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο αποβλέπει στην ενίσχυση των πρωτοβουλειών μας για την καλύτερη προβολή της Ελλάδος, για την ανάπτυξη μιας σταθερής γέφυρας επικοινωνίας με την πατρίδα που όλοι αγαπούμε. Στην ψήφο των Ομογενών, στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, στην τουρκική επιθετικότητα αλλά και στο ζήτημα της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό, επικεντρώθηκαν οι τοποθετήσεις των εκπροσώπων των κομμάτων. Και εσείς που είστε στον Καναδά, στην Αυστραλία, στην Αμερική, στη Γερμανία, όπου αλλού, στη Μεγάλη Βρετανία, είστε ελληνικό έθνος. Και αυτό επιδιώξαμε να το αναβιώσουμε και πρακτικά, όταν αυτή η Επιτροπή εισηγήθηκε στην Επιτροπή που ήμουν εγώ πρόεδρος στην Επιτροπή Αναθεωρήσεως του Συντάγματος, το 2019, την ψήφο των Ομογενών. Είναι μια πρόσθετη γέφυρα που διευκολύνει τους ομογενείς όλων των γενεών πρώτης, δεύτερης, τρίτης, τέταρτης γενιάς να ξανασυνδεθούν πολιτικά με την Μητρόπολη και να ψηφίσουν με κριτήριο όχι αν ξέρουν το βουλευτή ή αν τους εξυπηρέτησε ο βουλευτής ή το κόμμα, αλλά με κριτήριο η κάθε κυβέρνηση και το κάθε κόμμα τι εικόνα δημιουργεί για την Ελλάδα στην οικουμένη. Είδαμε αυτή τη συμβουλή κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης. Με έμπρακτη στήριξη από τους συμπατριώτες μας της ΕΠΟ, είδαμε και βλέπουμε αυτή τη συμβολή στην ανάπτυξη των ελληνοαμερικανικών σχέσεων εν γέννη, είδαμε και την καθοριστική συμβολή της ομογένειάς μας στην ανάδειξη της τουρκικής επιθετικότητας κατά της Ελλάδας και της Κύπρου και σε πρωτοβουλίες που ενισχύουν τις ελληνικές σχέσεις, αρχίζοντας από τον ελληνοαμερικανικές σχέσεις, αρχίζοντας από τον ΙΣΜΕΝΤΑΚ το 2018. Το πρόβλημα της ελληνικής γλώσσας και της διδασκαλίας της στους Έλληνες του εξωτερικού έχει προβλήματα και το γνωρίζουμε όλοι. Νομίζουμε ότι και στα τμήματα της ελληνικής γλώσσας, αυτά που έχουν ιδρυθεί, αλλά και γενικότερα και θεωρούμε ότι η ελληνική πολιτεία, το ελληνικό κράτος έχει πολλά να κάνει ακόμη, έτσι ώστε το ζήτημα αυτό να μπει σε ένα δρόμο λύσης. Να περάσουμε τώρα στον κοινοβουλευτικό έλεγχο, όπου συζητήθηκαν θέματα που αφορούν τον αγροτικό τομέα και οι τρόποι επίλυσης προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί σε ορισμένες καλλιέργειες. Την στήριξη της παραγωγής σταφίδας των καλλιεργητών, της προώθησης και της εξαγωγής του προϊόντος, ζήτησε με επίκαιρη ερώτησή της η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Διονυσία Θεοδώρα Βιερινοπούλου. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Γιώργος Γιοργαντάς, απάντησε ότι θα δοθεί οικονομική ενίσχυση όπως και πέρυσι, παράλληλα θα ενταχθούν σε αναπτυξιακά προγράμματα. Οι άνθρωποι του πρωτογενούς τομέα που επιμένουν να στηρίζουν με προσωπικό τους κόπο αυτό το μοναδικό προϊόν αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα. Η εξαγωγική δύναμη της σταφίδας κατά τα τελευταία χρόνια καταγράφεται ισχνή, ενώ την ίδια στιγμή και η εγχώρια κατανάλωση καταγράφεται μειωμένη, ενώ αποτελεί μια υπερτροφή. Η τιμή αγοράς του προϊόντος κινείται σε χαμηλά επίπεδα και δεν καλύπτει ούτε τα έξοδα της καλλιέργειάς της. Μετά από την ενίσχυση που θα δοθεί αυτό το διάστημα για την χρονιά αυτή σε όλες και στη διαμόρφωση εκείνων των προϋποθέσεων οι οποίες θα επιτρέψουν μια ουσιαστική επανεκκίνηση. Το πεδίο της ασφάλειας της συνδεδεμένης ενίσχυσης δημιουργεί ακόμα καλύτερες προϋποθέσεις. Σύμφωνα με τη βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Ολυμπία Τελιγιορίδου, έγινε απευθείας ανάθεση για τον πηγαίο κώδικα της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης έτους 2022 από τον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ και υποστήριξε ότι υπάρχει μια κατάσταση χάος στις πληρωμές των αγροτών. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων απάντησε ότι ο διαγωνισμός για το πληροφοριακό πρόγραμμα ακυρώθηκε από το δικαστήριο και ο ΟΠΕΚΕΠΕ ζήτησε την άδεια από την ενιαία αρχή δημοσίων συμβάσεων για την ανάθεση προκειμένου να συνεχιστεί η ομαλή λειτουργία του φορέα.
να συμπεριληφθούν στην ενίσχυση λιπασμάτων όλες οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις νέοι αγρότες, καθώς και οι ετεροεπαγγελματίες, ζήτησε με επίκαιρη ερώτησή του βουλευτής του Κινήματος Αλλαγής, Βασίλης Κεγκέρογλου. Ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης απάντησε ότι δόθηκε ενίσχυση για τα λιπάσματα ύψους 60 εκατομμυρίων ευρώ για πρώτη φορά στο πλαίσιο ενός πακέτου μέτρων για την ενίσχυση των επαγγελματιών αγροτών. Στους ετεροεπαγγελματίες, στους αγρότες παραγωγούς που αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα με το κόστος παραγωγής και βεβαίως αποτελούν τουλάχιστον τα δύο τρίτα γενικότερα των παραγωγών και όσον αφορά την ελαιοκαλλιέργεια αλλά και άλλες καλλιέργειες. Είναι ένα σημαντικό λοιπόν ποσοστό, το μεγαλύτερο ποσοστό των παραγωγών μένει εκτός ενίσχυσης. Πότε θα έπρεπε να έχουν πραγματοποιηθεί η αγορά των λιπασμάτων, καθορίστηκε και για το λόγο που αναφέρατε για τους νέους αγρότες, η περίοδος από 1η δεκάτου του 21 έως 39 του 22. Μέχρι 39 του 22, τον περασμένο Σεπτέμβριο, η συντριπτική πλειοψηφία των αγροτών, πάνω από το 90% των νέων αγροτών, είχαν ανακοινωθεί. Υπήρξε ανακοίνωση από την Κομισιόν, από τον Επίτροπο, ότι θα δοθεί από το αποθεματικό κρίσης επιπλέον ενίσχυση για τα λιπάσματα. Σε άλλη επίκαιρη ερώτηση, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ ζήτησε να γίνουν άμεσες διορθώσεις στις ενιαίες δηλώσεις καλλιέργειας, καθώς, όπως είπε, αμπελοκαλλιεργητές και ελαιοπαραγωγοί στην Κρήτη βρίσκονται σε αδιέξοδο μετά τις ζημιές στις καλλιέργειές τους. Ο κ. Τήλιος απάντησε ότι θα ξεκινήσουν τις επόμενες ημέρες οι πληρωμές για τις καταστροφές σε όσους ήταν ασφαλιστικά ενημεροί. Με επίκαιρη ερώτησή του, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Χάρης Μαμουλάκης, ζήτησε να μάθει ποια είναι η πρόοδος ορίμανσης των 21 αρδευτικών έργων που εντάσσονται στο πρόγραμμα ΕΙΔΟΡ 2.0 και ποιες περιφερειακές ενότητες αφορούν. Ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Γιώργος Τήλιος, δήλωσε ότι έχουν ολοκληρωθεί οι μελέτες για τα 8 έργα, δίνοντας αναλυτικά τις περιοχές και είπε ότι είναι σε εξέλιξη η εκπόνηση και των υπόλοιπων μελετών. Όλο το φάσμα των θεμάτων που απασχολούν την εξωτερική πολιτική της χώρας και ιδίως τις ελληνοτουρκικές σχέσεις είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν στον Υφυπουργό Εξωτερικών Λίο Ντόχερτη ο πρώτος αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Δημήτρης Κερίδης και ο γραμματέας της Επιτροπής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων Τάσος Χατζηβασιλείου. Η Βρετανία εξακολουθεί να παραμένει σημαντική και για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για την Ελλάδα, σημείωσε ο κ. Κερίδης, που έκανε επίσης ιδιαίτερη αναφορά στους στενούς ιστορικούς δεσμούς μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένου Βασιλείου. Ο κ. Κερίδης αναφέρθηκε ιδιαίτερα στα προβλήματα που εγκυμονεί για την περιοχή το Τουρκολιβικό Σύμφωνο, καθώς και στην επιθετική ρητορική της Άγκυρας στο Αιγαίο. Ο κ. Ντόχερτη επιδοκίμασε την επιδίωξη της Ελλάδας να καταστεί ενεργειακός κόμβος στην περιοχή, συμβάλλοντας έτσι στην ενεργειακή ασφάλεια. Ο Βρετανός αξιωματούχος ζήτησε να πληροφορηθεί από τον κύριο Κερίδη για τις ελληνικές θέσεις για την ευρωπαϊκή πορεία των Δυτικών Βαλκανίων. Ο κύριος Κερίδης αναφέρθηκε στις προσπάθειες του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για συνυπογραφή συνυποσχετικού με την Αλβανία για την παραπομπή στο Διεθνές Δικαστήριο του θέματος της οριοθέτησης των θαλάσσιων ζωνών. Την πάγια θέση της Ελλάδας για επίλυση του Κυπριακού στη βάση μιας διακινητικής της Ζωνικής Ομοσπονδίας επανέλαβε στον κ. Ντόχερτη ο γραμματέας της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων Αναστάσιος Χατζηβασιλείου. Στη συνάντηση έγινε ειδική αναφορά και στο θέμα των γλυπτών του Παρθενώνα, με τον Βρετανό Υφυπουργό Εξωτερικών να εκφράσει την αισιοδοξία του ότι μπορεί να συναφθεί μια αμοιβαία υποφελής συμφωνία. Ακολουθεί η ολομέλεια της Βουλής με τη συζήτηση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την αναδιάρθρωση της ΕΕΠ αύριο στις 8.30 μαζί με όλο το ρεπορτάζ από τη σημερινή ημέρα. Καλημέρα και καλή συνέχεια σε όλους.